Λίγες ημέρες μετά την λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ζυγού Καβάλας αναφορικά με την ποσότητα των νητρικών στο νερό της περιοχής, η συζήτηση μεταφέρθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού, Λεωνίδας Βουδούρης, διάβασε την ανακοίνωση στο σώμα και ενημέρωσε για τα πεπραγμένα της συνέλευσης. Το θέμα τελείωνε μόλις μίλησε ο νομίατρος, ο κύριος Παπαδόπουλος. Τι είπε ο κύριος Παπαδόπουλος? Και δεν μπορώ να το αφήσω το θέμα έτσι, κύριε Πρόεδρε, διότι δεν μπορώ να αφήσω μια ολόκληρη περιοχή να ανησυχεί τι νερό πίνει και τι νερό δίνει στα παιδιά της. Όταν ο κύριος νομίατρος επιλέξει ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε επικίνδυνα σημεία, ότι πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας για την περίπτωση που θα φτάσουμε σε επικίνδυνα σημεία, ότι αυτό το νερό είναι κατάλληλο ακόμη και για εμφιάλωση, να το εμφιαλώσουμε και να το πουλήσουμε. Και μάλιστα επιλέξει, είπε σε κάποιον παρευρισκόμενο που κρατούσε ένα μπουκαλάκι νερό, ξέρεις πόσα νητρικά έχει αυτό το νερό μέσα, το εξελέξει. Όταν ένα εξαγριωμένο πλήθος λοιπόν δεν άφησε το γενικό διευθυντή, όχι το γενικό, ο γενικός διευθυντής είδε το κλίμα και δεν μίλησε. Όταν δεν άφησε τον διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας να πει σε ποια μέτρα προχώρησε, να ενημερώσει τον κόσμο δηλαδή. Λοιπόν, κύριε Βουδούρη, πολύ σωστά το είπα. Το θέμα μας αφορά όλους. Το βίντεο είναι μάρτυρας. Ο κύριος Παπαδόπουλος, θα σας πω εγώ που ήμουν παρόν και μπορούν να το επιβεβαιώσουν και άλλοι κύριοι που ήταν παρόν, επιλέξει, κοίταξε στα μάτια τον κύριο Ξανθόπουλο, το μίλησε σε πρώτο ελληνικό πρόσωπο και του είπε: στην προηγούμενη συνέλευση που κάναμε, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, για το συγκεκριμένο θέμα μου είχε πει πάλι σε πρωτονικό, θα προβείς σε αυτές και σε αυτές τις ενέργειες. Έκανα υπομονή, το έφερε σαν παράδειγμα, με την Οικίσιανη, με τα βαρέα μέταλλα, και όταν τελείωσε η υπομονή μας, εγώ και ο κύριος Μαρκόπουλος δώσαμε απαγόρευση. Δεν ξέρω, το λέει, πόσο θα είναι η υπομονή μου και σε αυτή την περίπτωση. Η συζήτηση επεκτάθηκε γύρω από τον ρόλο της Λαϊκής Συνέλευσης αλλά και τις απόψεις των κατοίκων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μετέφεραν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα πεπραγμένα της συνέλευσης τόσο στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα όσο και στις τηλεοράσεις. Οι δικές μου οι πηγές είναι οι εφημερίδες. Και όταν στις εφημερίδες περιγράφεται όπως περιγράφεται η Λαϊκή Συνέλευση, μπορεί να υπερβάλλω, μπορεί να μην υπερβάλλω, μπορεί να πιαστήκατε και με τους δημοσιογράφους εκεί, ξέρω κι εγώ, και οι δημοσιογράφοι να τα γράψαν έτσι, γιατί έφτασε και αυτό στα αυτιά μου, ιδίως από την τηλεόραση. Λοιπόν, δεν θα δώσουμε σημασία, αυτά γίναν, πέρασαν. Η ουσία έχει σημασία. Τώρα αρχίζει η σπέκουλα, τώρα αυτή είναι η σπέκουλα. Κύριε, σας παρακαλώ, θέλω να είστε σοβαροί εδώ πέρα. Σας παρακαλώ, δερμά, αφήστε τώρα. Σας παρακαλώ τώρα. Δεν θα κουτάγεστε τώρα. Σας παρακαλώ τώρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, μην πετάξετε. Μην πετάξετε με μια κουβέντα. Σας παρακαλώ. Παίζετε με τις ψυχές τώρα. Σας παρακαλώ. Μην μιλάτε τώρα. Αφήστε τώρα τη σπέκουλα. Αυτή είναι η σπέκουλα. Αυτή είναι η σπέκουλα. Υπεύθυνα. Θα σας δώσω τον λόγο να του προκριθείτε. Μην πετάξετε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν διαφωνεί. Κύριε Κοντσακίρη, έχετε δίκιο. Μπορεί να λυθεί σε μία μέρα. Εδώ είμαστε χειρότερα από εσάς. Πάρα πολύ. Θα σας δώσω τον λόγο. Μην πετάξετε. Σας παρακαλώ. Μην πετάξετε τώρα. Δεν είναι μία κουβέντα. Λέμε τώρα στην ώρα για να γίνεται συζήτηση. Αλλά να με συγχωρέσει, κυρία Δήμαρχος. Κυρία Δημαρχέ, λυπάμαι πολύ, αλλά ήταν αρκετοί από τους συνεργάτες σας στη Λαϊκή Συνέλευση. Αντιδήμαρχοι, ήταν ο πρόεδρος ο κ. Ξανθόπουλος. Και δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να ενημερώνεστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για το. Είπατε. Είπατε ότι ήταν μια λαϊκή συνέλευση. Ουσιαστικά διαμαρτυρίες
Με ένα εξαγριωμένο πλήθος, εσείς τα είπατε αυτά. Όχι εξαγριωμένο πλήθος. Προσβάλλει όμως και ένα σύνολο της τοπικής κοινωνίας που ναι, είχε προβληματισμό, είχε ανησυχία. Ναι, κάποια στιγμή υπήρξαν και από κάποιες φωνές λίγο περισσότερο από το επιτρεπτό, θα έλεγα. Υπήρξε μια ένταση, όμως υπήρξε ένας διάλογος. Υπήρξε μια συζήτηση, υπήρξε μια ενημέρωση. Υπήρξαν θέσεις. Σε τι διαφωνούμε τώρα για να καταλάβω. Τώρα, μην υποβαθμίζει. Όχι, η κυρία Δήμαρχος υποβαθμίζει μια διαδικασία που προβλέπεται από το Καλλικράτη. Μα προβλέπεται. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία απάντηση από εσάς. Είπατε τώρα ότι αυτοί οι κύριοι είναι άγριοι και κλέφτες. Γι' αυτό και δεν πήγατε και στη συνέλευση. Έτσι. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Έτσι είπατε. Σας παρακαλώ πολύ. Όταν κάνουν κάτι, σπατάνε το νερό και δεν ξέρουν. Ναι, το είπατε. Ξεκάθαρα. Είναι άγριοι και κλέφτες. Ξεκάθαρα. Αυτό δεν είναι σωστό τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Είστε τραμπούκος. Μην βάζετε λόγια τώρα. Σας ευχαριστώ. Σας παρακαλώ. Αλλά εγώ θα προασπιστώ τη δημόσια υγεία όλων των πολιτών. Θα προασπιστώ. Δεν θα τα κάνω τα τσιμπιτσικό τσιμπιτσικό. Και νομία. Καλό. Λοιπόν, παρακαλώ. Καλό όλα τα κανάλια αύριο να πάμε στην έτσι. Παστρατιά. Παρακαλώ. Να πάνε όλα να δούνε. Παρακαλώ. Γίνεται η επίσης. Μη διασπείρατε ψευδίσεις για συγκοφαντικά συνδύσεις. Αυτά είναι ποινικά αδικήματα, σας το επισημαίνω. Παρακαλώ πολύ. Η διασπορά αυτών των ειδήσεων είναι ποινικά αδικήματα. Κάποια στιγμή καταλάβετε το. Δεν έχουμε βουλευτική ασυλία εδώ.